Βρισκόμαστε στον πλάτανο του Ιπποκράτη. Καλώς ήρθατε και πάλι, κύριε Τσόπελα. Ήταν η παρέμβαση την οποία είχατε προαναγγείλει εσείς στην προηγούμενη επίσκεψή σας, με πρωτοβουλία βέβαια του ΕΒΕΔ και του κυρίου Σαργουγιάλη, που είναι υπεύθυνος τώρα. Για μιλήστε μας λίγο για τη σημερινή παρέμβαση, τι ακριβώς περιλαμβάνει. Λοιπόν, σήμερα κυρίως αυτό που κάνουμε είναι ένα κλάδεμα στο πλατάνι του Ιπποκράτη, καθώς και στα διπλανά που έχουν προέλθει από το ίδιο πλατάνι, τα πιο νέα πλατάνια. Ναι. Προσπαθούμε να κόψουμε όλα τα νεκρά κλαδιά, να περιορίσουμε, γιατί και αυτά είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους που περνάνε από κάτω. Και ένα μέρος από τα ζώντα δέντα, ούτως ώστε, επειδή το κύριο μέρος του κορμού που έχει απομείνει, έχει μείνει μόνο ένα μικρό μέρος του κορμού από το πλατάνι του Ιπποκράτη, δεν μπορεί να υποστηρίξει πάρα πολύ μεγάλα κλαδιά. Οπότε προσπαθούμε συντηρητικά πάντα να μειώσουμε τον όγκο της κόμης, ούτως ώστε να, και πιστεύουμε ότι έτσι θα αναζωογονηθεί λίγο το πλατάνι, θα έχει καλύτερη εικόνα το καλοκαίρι, καθώς και τα διπλανά. Λοιπόν, παράλληλα αυτό που κάνουμε είναι πήραμε κάποια κλαδιά ούτως ώστε να δημιουργήσουμε με μικρό πολλαπλασιασμό κλόνους από αυτό το πλατάνι. Θα φτιάξουμε δηλαδή μικρά πλατανάκια τα οποία θα είναι κλόνοι ακριβώς του ίδιου του πλατάνι, του πλατάνου του Ιπποκράτη. Και θα φυτευτούν εδώ δίπλα ακριβώς. Δίπλα εδώ δεν νομίζω να υπάρχει χώρος, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μέρη τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Θα δει ο Δήμος ή εδώ το... Ναι, σε συνεργασία με το ΕΒΕΔ και το Δασονόμο. Ναι. Λοιπόν, είναι μια άλλη παρέμβαση που μπορεί να γίνει εδώ πέρα. Βέβαια πάμε πάρα πολύ συντηρητικά με το πλατάνι, κόβουμε κυρίως νεκρά κλαδιά και θα δούμε του χρόνου πώς θα πάει, γιατί είναι ένα υπέργυρο δέντρο, η κατάστασή του δεν είναι και τόσο καλή και προσπαθούμε να πηγαίνουμε. Είπατε άλλωστε ότι του δίνετε ζωή 20 με 30 χρόνια. Εγώ δεν του δίνω, δεν είμαι μάτης, αλλά στο περίπου. Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ελπίζω ότι θα ζήσει περισσότερο από εμάς αυτό το δέντρο. Δεν θα ήταν λοιπόν καλή ιδέα να αυτή η μεταφύτευση που λέτε να γίνει από τους κλόνους, ίσως εδώ για να παραμείνει δηλαδή? Μα υπάρχουν κλόνοι του ιδίου εδώ. Ήδη, τα δύο δέντρα που είναι δίπλα, ναι, 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 τα οποία είναι νεότερα, είναι κλόνοι και αυτά θα ζήσουν για πολλά χρόνια. Το θέμα είναι να διατηρήσουμε το παλιό, έτσι. Ναι, προσπαθούμε να το διατηρήσουμε, αλλά το παλιό, το μεγαλύτερο μέρος του καρβού έχει σαπίσει από τα χρόνια. Μιλάμε για ένα δέντρο χιλιάδων ετών. Ναι, δηλαδή, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές παρεμβάσεις. Ναι. Εντάξει. Γι' αυτό πάμε πάρα πολύ συντηρητικά. Πάντως, αν το δέντρο κάποια στιγμή καταλήξει, θα είναι από φυσικά αίτια, έτσι, δεν υπάρχει σαφώς, άλλο. Σαφώς, όχι, τώρα μην τα βάζουμε ότι φταίει κάποιος πάντα. Ή ότι υπάρχει πάντα ένα μικρόβιο, όχι, επειδή και αυτό τώρα που δεν... Μικρόβια υπάρχουν, αλλά ευτυχώς δεν έχουν έρθει εδώ στην ΚΟ. Υπάρχει ένα παθογόνο το οποίο υπάρχει στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο και καλά θα κάνουμε να το κρατήσουμε. Ειδικά για τα μακριά, πλατάνια, έτσι. Που προσβάλλει μόνο πλατάνια και έχει καταστρέψει χιλιάδες πλατάνια. Μάλιστα. Είναι ένα πάρα πολύ ένας μύκητας, ο οποίος έχει βάλει από την Αμερική, μας έχει έρθει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Και καλά θα είναι να τον κρατήσουμε έξω από εδώ. Γι' αυτό και όλα τα λισοπρίωνα εργαλεία εδώ έχουν απολιμανθεί πριν χρησιμοποιηθούν. Παρόλο που η ασθένεια δεν έχει βρεθεί πουθενά στα 12. Ναι, ναι. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έρθει εδώ, γιατί μεταφέρουν οι άνθρωποι αυτή την ασθένεια. Πόσο θα μείνετε εσείς στο νησί μας? Θα φύγω σήμερα το απόγευμα. Και έχουμε άλλες δουλειές. Οπότε θα μας ξανάρθετε μετά από κάποιους μήνες για να δείτε την εξέλιξη. Θα το δούμε και από εδώ θα. Σε κάποια φάση θα ξανάρθουμε σίγουρα και μπορούμε να ξανακάνουμε επέμβαση πάλι του χρόνου. Μάλιστα. Οπότε κρατάτε επαφή, κύριε Γιαλίζη, με τον κύριο Τσόπελα? Επαφές έχουμε από την αρχή, τις έχουμε διατηρήσει. Σήμερα είναι η δεύτερη φάση του σχεδίου. Ναι. Σαφώς, και αν χρειαστεί να ξανάρθει ο κύριος Τσόπελας, εμείς σαν επιμελητήριο θα το στηρίξουμε να έρθει, γιατί ο πλάτανος είναι ένα κομμάτι της ιστορίας του νησιού. Θέλουμε να το διατηρήσουμε, αυτό ήταν ο στόχος μας και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η δράση. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλος ο κόσμος που έρχεται το καλοκαίρι έρχεται εδώ στον πλάτανο. Άρα είναι κρίμα ένα τέτοιο μνημείο να μην το διασώσουμε εφόσον μπορούμε. Είναι τόσο απλό. Και η ιδέα την οποία έριξε ο κύριος Τσόπελας μαζί με σε συνεργασία με το Δήμο να βρείτε άλλους χώρους για μεταφυτεύσεις κλόνων. Αυτή δεν υπάρχει. Υπάρχουν και άλλες ιδέες για άλλα πράγματα με τον κύριο Τσόπελα, ναι, που θα δώσουν στο νησί μας άλλη πνοή. Τις εξεργαζόμαστε και θα σας ανακοινώσουμε πολύ σύντομα το τι ακριβώς μπορεί να γίνει και τι θα γίνει. Αλλά το κομμάτι που μας ενδιαφέρει τώρα εμάς είναι αυτό το δέντρο. Ναι. Τα άλλα είναι άλλα κομμάτια, αλλά αυτό το δέντρο τώρα είναι ο αρχικός στόχος που θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορέσουμε να το διασώσουμε. Όσο μπορούμε. Και σαν επιμελητήριο θα βοηθήσουμε. Κάνατε παντού, ό,τι μπορούμε. Ναι. Κύριε Δασονόμη, πώς βλέπετε την παρέμβαση εσείς? Εντάξει, καλά πάμε. Είμαι κατόπιν των οδηγιών του κύριου Τσόπελα που έχει έρθει εδώ πέρα. Αυτός είναι γνώστης του αντικειμένου, ασχολείται με τον πλάτανο από ό,τι μου έχει πει πάνω από 10 χρόνια. Οπότε βάζει
αυτός κάνει. Είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος. Ο καταλληλότερος για να μας δώσει οδηγίες πώς πρέπει να γίνουν οι κλαδεύσεις και πώς πρέπει να γίνει η επέμβαση ώστε να διατηρήσουμε τον πλάτο, να ζωγονηθεί καταρχάς και να διατηρηθεί όσο γίνεται περισσότερα χρόνια. Από εκεί και πέρα, ό,τι χρειαστεί άλλο ως υπηρεσία, θα προσπαθήσουμε εδώ πέρα να κάνουμε για να διατηρηθεί αυτό το μνημείο. Έχει συμμαζευτεί πάντως. Δηλαδή το κλάδεμα το είδαμε πολύ όμορφο. Εμείς δεν ξέρω, όταν αφήσει ναι, κιόλας. Ναι, ναι, είχε, εντάξει, είχε αφηθεί και αρκετά χρόνια έτσι με πολλά ξερά από εδώ από εκεί. Και τώρα έγινε, πιστεύω ότι έγινε μια καλή επέμβαση. Θα βοηθήσει δηλαδή το δέντρο να ζωγονηθεί. Όταν αργότερα θα βγει το φύλωμα, πιστεύω ότι θα δείξει καλύτερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.